Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Τάνια Μαντουβάλου. Αρχίζουν σήμερα και ολοκληρώνονται την Παρασκευή απολογίες των υπολείπων 10 κατηγορουμένων για την νομιμοποίηση παράνομων αμοιβών του πρώην Υπουργού Άκη Τσοχαντζόπουλου. Η σύζυγός του Βίκη Σταμάτη και η κόρη του Αρετή έχουν κληθεί να απολογηθούν την Παρασκευή. Αισιόδοξος για τα αποτελέσματα των εκλογών εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Α, λέγοντας με κατηγορηματικό τρόπο ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να προκύψει από το πρώτο κόμμα ενώ τάχθηκε κατά της συγκυβέρνησης. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Αεροπαγίτης Χαράλαμπος Αθανασίου τέθηκε επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ακολουθούν οι δύο στενείς συνεργάτες του Χρήσανθος Λαζαρίδης και Γιάννης Μιχελάκης. Επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του Πασόκ τίθεται ο Ολυμπιονίκης Σπύρος Δήμας και τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει η Φόφη Γεννηματά. Ο πρόεδρος του κόμματος, Ευάγγελος Βενιζέλος, είπε ότι ο Πύρος Δήμας συμβολίζει την Ελλάδα που προσπαθεί, αγωνίζεται και πετυχαίνει, που πρέπει να σηκωθεί και πάλι και να σταθεί όρθια. Η Άλεκα Παπαρίγα μιλά στις 7.30 σε πολιτική συγκέντρωση στην πλατεία Κεσαριανή. Το μεσημέρι θα μιλήσει σε συγκέντρωση εργαζομένων στα συνεργεία Μαρμαροτεχνητών στην Ακρόπολη. Σήμερα το αργότερο στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας τον αριθμό των εισακτέων στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριθμός αυτός αναμένεται να είναι αυξημένος κατά 10%. Σε εκενώσεις κτηρίων στο κέντρο της Αθήνας, όπου διαμένουν μαζικά παράνομοι μετανάστες, προχωρά από σήμερα η Ελλάς. Εξωτερικές ειδήσεις. Το επίπεδο βίας στη Συρία έχει μειωθεί μετά την εκεχηρία που τέθηκε σε ισχύ την 12η Απριλίου, παρά ορισμένες εξάρσεις των συγκρούσεων, είπε χθες ο κοινός ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ και του Αραβικού Συνδέσμου Κόφι Ανάν, μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Το Πακιστάν πραγματοποίησε με επιτυχία σήμερα δοκιμή βαλιστικού πυράβλου, περίπου μία εβδομάδα μετά την εκτόξευση από την Ινδία πυράβλου με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών κεφαλών στο Πεκίνο και την Ανατολική Ευρώπη. Αθλητικές ειδήσεις. Η Chelsea προκρίθηκε στον τελικό του Champions League στις 19 Μαΐου στο Μόναχο, αποσπώντας ισοπαλία 2-2 από την Μπαρτσελόνα σε ένα συγκλονιστικό μάτς στο Camp Nou. Απόψε στις 10 παρατέταρτο, ο άλλος ημιτελικός στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπάγερν. Θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΤ. Ο καιρός. Καλοκαιρία επικρατεί σε όλη τη χώρα, οι άνεμοι πνέουν ό,τι μέτρη και αργότερα βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση και η θερμοκρασία φτάνει τους 26 βαθμούς. Έθριο καιρό και θερμοκρασία στους 26 βαθμούς έχουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.